τα αποκαρδιωτικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σχετικά με το δημογραφικό, αλλά και στην λήψη αναγκαίων μέτρων οικονομικών και θεσμικών, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων, Κώστας Μπαλωμένος, σε συνέντευξη τύπου με αφορμή σειρά εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει ο Σύλλογος το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, οι γεννήσεις στη χώρα μας το 2022 κατέγραψαν μείωση κατά 10,3%, με τον αριθμό τους να φτάνει σε 76.541 έναντι 85.346 το 2021. Ο κύριος Μπαλωμένος τόνισε ότι το πολιτικό σύστημα απέτυχε μέχρι σήμερα να δώσει κίνητρα για την αύξηση των γεννήσεων και τη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών που αποτελούν τον ισχυρότερο μοχλό για τη λύση του δημογραφικού προβλήματος, όπως τόνισε. Οι διαπιστώσεις και επισημάνσεις επιστημόνων και πολιτικών καλά κρατούν, όπως και τα μεγάλα λόγια για τους πολυτέκνους, οι οποίοι αποτελούν τον ισχυρότερο μοχλό για τη λύση του δημογραφικού προβλήματος. Λόγια, λόγια και μόνο λόγια. Για τα έργα μιλούν όλοι οι δημογραφικοί δείκτες, οι οποίοι πάνε από το κακό στο χειρότερο. Επιτρέψτε μου ενδεικτικά να αναφέρω κάποια στοιχεία για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε πρόσφατα την εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών στη χώρα μας κατά το έτος 2022. Τα δεδομένα αφορούν σε γεγονότα φυσικής κίνησης όπως γεννήσεις, θανάτους, γάμους και σύμφωνα συμβίωσης του πληθυσμού που διέμενε στην ελληνική επικράτεια κατά το 2022. Πηγή όλων των στοιχείων είναι τα ληξιαρχεία των δημοτικών αρχών. Σύμφωνα λοιπόν με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, έχουμε τα παρακάτω αποκαρδιωτικά στοιχεία. Οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2022 ανήλθαν σε 76.095 και οι θάνατοι σε 140.801. Αν αφαιρέσουμε από τους θανάτους τις γεννήσεις, έχουμε έναν αριθμό 64.706. Τόσο μειώθηκε ο πληθυσμός το 2022. Χάσαμε μια μέτρια πόλη. Για την Ήπειρο, να τα πούμε και για την Ήπειρο. Οι γεννήσεις στην Ήπειρο ανήλθαν το 2022 1.972, ενώ οι θάνατοι 4.553. Καταλαβαίνετε ότι πόσο υπερβαίνουν οι θάνατοι γεννήσεις και πού πάμε. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνέδριο με τίτλο «Δημογραφικό ώρα για δράση», το οποίο χαιρέτησε και ο Πρωθυπουργός κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ των άλλων είπε «Τα στοιχεία του 2022 είναι εξαιρετικά αποκαρδιωτικά. Η χώρα κατέγραψε ουσιαστικά μια γέννηση ανά δύο θανάτους. Είναι ένα αρνητικό ισοζύγιο, το οποίο όμως δυστυχώς κλιμακώνεται εδώ και σχεδόν μισό αιώνα». Η ομολογία αυτή του Πρωθυπουργού είναι καταλυτική και αποδεικνύει περίτρανα την τεράστια ευθύνη του πολιτικού συστήματος. Τονίζω ιδιαίτερα, στάθηκε ανίκανο να καθιερώσει στην πατρίδα μας μια δημογραφική πολιτική συνεχή, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική. Βρισκόμαστε όχι στο σημείο 0, πολύ πιο κάτω από το 0. Τα μέτρα που προτείνονται από την πλευρά του Συλλόγου Πολυτέκνων του Νομού Ιωαννίνων αφορούν σε οικονομικά κίνητρα αλλά και σε θεσμικά. Εμείς είμαστε στη διάθεση των πολιτικών να προτείνουμε μια σειρά μέτρων τα οποία έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες με πολύ καλά αποτελέσματα. Πρέπει όλα τα παραπάνω να γίνουν σύντομα, γιατί τα προβλήματα του πληθυσμού είναι τόσο θεμελιώδη που εκδικούνται τρομερά εκείνους που τα αγνοούν, σύμφωνα με έναν Γάλλο δημογράφο και κοινωνιολόγο, Αλφρέ Σοβί. Σίγουρα τα πιο πολλά μέτρα είναι οικονομικού χαρακτήρα, αλλά πρέπει να είναι οριζόντια και σταθερά. Παράδειγμα, το επίδομα των παιδιών. Αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα. Έχουν κάτι αλγορίθμους, εν πάση περιπτώσει,
που συμβαίνει ένας με τέσσερα παιδιά να παίρνει 200 ευρώ το μήνα και άλλος να παίρνει 100. Δηλαδή τα μέτρα πρέπει να είναι οριζόντια και προς κάθε κατεύθυνση. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι και θεσμικά ακόμα. Είχαμε τις μετεγραφές των παιδιών. Καταργήθηκαν. Καταργήθηκαν οι μετεγραφές. Στεγαστική πολιτική, ανύπαρκτη.